Γεια χαρά φίλες και φίλοι του Game Over, είμαι ο Θάνος Τσομπάνης και έχω μαζί μου για ακόμα μια φορά τον αγαπητό Χρήστο Λιάπη. Γεια σου Θάνο, γεια χαρά σε όλους. Λοιπόν, είμαστε εδώ να συζητήσουμε δύο πράγματα για την beta του Uncharted 4, στην οποία έπαιξε ο Χρήστος και το gameplay που βλέπετε εδώ είναι του Χρήστου. Από ό,τι είδα πήρες εδώ έναν knockout, τι έγινε εκεί πέρα. Ναι, θα τα πω στην πορεία. Θα μας τα πεις όλα. Θα καταλάβεις τι γίνεται, θα δεις. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, έχω να σου κάνω μερικές ερωτησούλες και να δούμε, ρε παιδί μου, τι ακριβώς βίωσες στην beta, τι να περιμένουμε από το Uncharted 4 κτλ. Ναι. Λοιπόν, αρχικά να, και αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, γράφει για κάθε κύλο ότι παίρνεις κάποια χρήματα. Ναι. Πώς τα χρησιμοποιείς αυτά ακριβώς τα χρήματα? Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το XP που μαζεύεις, το experience δηλαδή. Με αυτό μπορείς να αγοράσεις ή κάποιες αναβαθμίσεις μέσα στο, στην ώρα του παιχνιδιού. Μπορείς να πάρεις κάποιους βοηθούς, μπορείς να πάρεις κάποια ειδικά όπλα. Μπορείς να πάρεις για παράδειγμα αντιαρματικά, μπορείς να πάρεις power-ups. Γενικά να πούμε ότι ακολουθεί λίγο διαφορετική δομή από αυτό που έχουμε συνηθίσει στο multiplayer του Uncharted μέχρι τώρα. Να σου πω καταρχάς εγώ αυτό που πρόσεξα με το που έβαλα την beta, πριν πούμε σε πιο τεχνικά, ας πούμε έτσι, ζητήματα, ναι. Ναι. Να πω ότι τρέχει υπέροχα το παιχνίδι. Είναι Uncharted 4, έτσι το περιμένουμε όλοι, το περιμένει πάρα πολύς κόσμος. Και αυτό που είδα μου άρεσε πάρα πολύ από το gameplay. Πολύ γρήγορο, αλλά χωρίς να χάνει κάποια αίσθηση της τακτικής. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να παίζεις σαν ομάδα, να μην κυκλοφορείς πολύ συχνά μόνος σου, αν και εγώ δεν το ακούω και πολύ αυτό. Εδώ σε... Όπως βλέπεις στο βίντεο. Ναι. Να σου πω, ένα βασικό ερώτημα και ένα από τα βασικά προβλήματα του Uncharted 3 ήταν το shooting του. Στην beta πώς το είδες το shooting? Αυτό είναι καθόλου βελτιωμένο? Ναι, είναι βελτιωμένο. Αυτό ήταν το πρόβλημα πάντα. Πλέον το έχουν δουλέψει, φαίνεται ότι έχουν ρίξει βάρος από την Naughty Dog στο shooting. Αποτέλεσμα είναι ότι εκτός του ότι πολλά όπλα συμπεριφέρονται διαφορετικά, είναι ότι μπορώ να πω ότι είναι και πολύ εύκολα, όχι τόσο εύκολα μάλλον, αλλά διαφορετικά στη χρήση τους. Δηλαδή είναι σημαντικό να πάρεις και το σωστό όπλο για την κάθε περίσταση. Για παράδειγμα, άλλο το Submachine Gun, άλλο το Assault Rifle. Ναι. Εδώ βλέπεις το σκηνή, ναι, πολύ ωραία ναι, και ναι, όμορφα δουλεμένο. Να σου πω, έχει... Βλέπω τόση ώρα που σκοτώνεις, ρε παιδί μου, και πετάγονται τα λεφτά, τέλος πάντων, τα χρήματα που είπες ότι είναι σαν XP. Έχει δύο καταστάσεις πριν πεθάνει ο εχθρός. Έχει ένα knockout και ένα εκτός μάχης. Αυτό ισχύει πάντα και ενισχύει κατά κάποιο τρόπο. Κάτσε να σε κόψω λίγο. Τι είναι αυτά τα κόκκινα που πετάγονται? Θα σου τα πω. Είναι αυτά που μπορείς να αγοράσεις. Ένα από αυτά που μπορείς να αγοράσεις με τα χρήματα. Εδώ, όπως βλέπεις, κάνω ένα. Μια ελεύθερη πτώση. Ναι. Ελεύθερη πτώση. Νόμιζα ότι θα πιαστεί, ρε γάμο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για πες μας για το knockout. Βλέπεις τώρα. Ναι. Εδώ πέρα μπορείς να διαλέξεις κάποια πράγματα, κάποιες αναβαθμίσεις για να πάρεις με αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι κάποια μαγικά, όπως τα λέει το παιχνίδι. Ναι. Μπορεί να είναι χειροβομβίδες ή κάποιοι βοηθοί που μπορείς να βγάλεις. On the fly όλα αυτά, στο παιχνίδι μέσα. Δεν χρειάζεται μέσα από το παιχνίδι. On the fly που λες κι εσύ. Μάλιστα. Ναι, και. Ναι, δεν θυμάμαι τι με ρώτησες πριν από αυτό. Ναι, σε είχα ρωτήσει για τους εχθρούς που γίνονται ή knockout ή εκτός μάχης, κάπως έτσι ναι, το γράφει. Αυτός είναι ένας τρόπος να προωθήσουν την ομαδικότητα όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και δουλεύει πολύ καλά. Ουσιαστικά δεν σκοτώνονται αμέσως οι παίχτες. Ναι. Θα πάρεις δηλαδή κάποιους πόντους σαν να παίρνεις κάποιο kill. Το σημαντικό είναι όμως ότι μπορεί πάντα κάποιος συμπαίκτης να βοηθήσει την κατάσταση, να έρθει και να τον σηκώσει. Αυτό ουσιαστικά σου λέει ότι έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες να περάσεις καλά ουσιαστικά και να επιβιώσεις αν πηγαίνεις με ομάδα. Σχεδόν ποτέ δεν, εκτός και είναι κάποιο headshot ή κάποια έκρηξη πολύ κοντινή, σπάνια θα πεθάνεις κατευθείαν. Μάλιστα. Δηλαδή πάντα θα πέφτεις knockout και μετά θα, και θα την ευκαιρία να σηκώσουν κάποιες εκτός, εκτός μάχης και μετά knockout, έτσι. Αυτό ισχύει σχεδόν πάντα, όπως είπα, ναι. Μάλιστα, okay. Να σου πω, βλέπω τώρα παίζεις με τον Drake και είδα και κανένα δύο-τρεις άλλους παίχτες πάλι με τον Drake. Πώς ακριβώς, οι χαρακτήρες βασικά που ήταν διαθέσιμοι και το πώς επιλέγεις το κάθε χαρακτήρα, πώς είναι? Δηλαδή, μπορεί όλη η ομάδα να είναι Drakes ή μπορεί... Ναι, μπορεί, μπορεί. Δεν έχει κάποιο τουλάχιστον διορισμό. Στο mode που έπαιξα εγώ, παίρνεις κάποιους χαρακτήρες καλούς ή κακούς ανάλογα
με το τι έχει προηγηθεί στα προηγούμενα επεισόδια της σειράς. Για παράδειγμα, αν είσαι καλός μπορείς να πάρεις είτε τον Σάλι, τον Σάλιβαν, ή την Ελένα, ή τον Drake. Αλλά αν είσαι από τους κακούς, η κακή ομάδα, μπορείς να πάρεις ή τον Λαζάρεβιτς από το Uncharted 2, ναι. Μπορείς να πάρεις από το Uncharted 1 κακούς και πάει λέγοντας. Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Και... είναι πιο όμορφα σχεδιασμένη γενικά. Ναι, από ό,τι βλέπω είναι πολύ ωραίο. Yeah. Είναι... εγώ αυτό που πρόσεξα να σου πω είναι ότι δείχνουν να ρίχνουν μεγάλο βάρος στο multiplayer από την Naughty Dog, γιατί φαίνεται ότι το έχουν αναβαθμίσει σε μεγάλο... είναι καλοσχεδιασμένο δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Είναι... και αυτό που είδα γενικά μου φάνηκε και καλοδουλεμένο γενικά. Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Για πες μας λίγο για τα όπλα και για αυτά που έχει διαθέσιμα, η πέτα που είχε διαθέσιμα, ήταν αρκετά... αρκετές επιλογές που είχες για να... κοίτα, είχε. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει μετά. Ναι, ναι, πάντα μιλάμε για την beta. Αλλά εγώ τα βρήκα μια χαρά ικανοποιητικά, έτσι. Και γενικά είναι και το όλο shooting κομμάτι αναβαθμισμένο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε και πριν, ήταν ένα από τα προβλήματα του Uncharted, το shooting. Είναι από μόνο το αναβαθμισμένο. Τα όπλα νομίζω βοηθάνε και σε αυτό. Η συμπεριφορά τους είναι καλύτερη, λίγο πιο ρεαλιστική. Και στο κλότσιμα, ας πούμε, του όπλου και σε όλα αυτά. Μάλιστα. Και γενικά εγώ το βρήκα πολύ ενθαρρυντικό και φαίνεται ότι κάνουν μια στροφή στο multiplayer και νομίζω ότι θα κρατήσει τους παίχτες περισσότερο από όσο τα προηγούμενα multiplayer τμήματα, ας πούμε, της σειράς. Okay, ρε Χριστάκο. Λοιπόν, να πούμε ότι το Uncharted κυκλοφορεί αποκλειστικά για το PlayStation 4 στις 18 Μαρτίου του 2016. Ουσιαστικά το δυνατό χαρτί, έτσι. Ναι, είναι ένα δυνατό χαρτί για την πρώτη περίοδο του 2016, τουλάχιστον για το PlayStation 4. Ναι. Και αναμένεται να έχει τρομερό multiplayer, το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε με PlayStation Plus. Τις κάρτες που υπάρχουν στα μαγαζιά ή μέσω διαδικτύου μπορείτε να αγοράσετε. Είναι τρίμηνες ή δωδεκάμηνες, ανάλογα τι θέλετε να επιλέξετε. Και να βγείτε έξω στη μάχη, να παίξετε σαν Drake. Φυσικά να απολαύσετε και το single player πριν το κάνετε αυτό, αλλά και το multi προσθέτει στην εμπειρία. Ναι, και είναι φέτος, νομίζω ότι θα είναι δυνατό χαρτί. Ωραία. Ναι, λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά, ρε Χριστάκο. Να είστε καλά και εσείς, παιδιά που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά.